Την εφαρμογή του μέτρου της Express Visa για τους επισκέπτες από την Τουρκία εξυπηρετούν οι φορείς της Λέσβου, καθώς σήμερα καταφθάνουν εκατοντάδες ταξιδιώτες από τη γειτονική χώρα στο νησί. Αναμένονται 5.000 Τούρκοι επισκέπτες μέσα σε μία εβδομάδα. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Μία ζωτική διαδικασία για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς αναμένουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού χιλιάδες Τούρκους επισκέπτες και έχει μπλοκάρει πλέον το σύστημα έκδοσης κανονικής βίζας στα προξενία και στην πρεσβεία. Έτσι, λοιπόν, τυπικά από την 1η Απριλίου, ουσιαστικά από σήμερα, ξεκίνησε η εφαρμογή της έκδοσης γρήγορης βίζας, όπου μπορούν οι Τούρκοι επισκέπτες να εκδίδουν τα χαρτιά τους εδώ πλέον στα ελληνικά νησιά. Σήμερα έχουν φτάσει ήδη από το πρωί 3 καραβάκια από την Τουρκία. Περιμένουμε ένα τέταρτο το βράδυ, πάνω από 500 Τούρκοι επισκέπτες, από τους οποίους οι 60 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα. Τα όποια προβλήματα δημιουργούνται σήμερα και αύριο θα διορθωθούν, ούτως ώστε από τη Δευτέρα που περιμένουμε το μεγάλο κύμα και κυρίως την Πέμπτη όπου περιμένουμε χιλιάδες επισκέπτες να είναι σε ετοιμότητα για να μην καθυστερούν οι επισκέπτες. Να σου πω μόνο, Μαρία, κλείνοντας, ότι είχαμε 55.000 Τούρκους επισκέπτες μέχρι πρόπερση, το ανώτερο που είχε φτάσει η Λέσβος. Πέρυσι είχαμε φτάσει στους 73 και φέτος αναμένονται πάνω από 100.000 Τούρκοι επισκέπτες να φτάσουν στα νησιά. Η διαδικασία της γρήγορης έκδοσης βίζας θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οικονομία των ακρατικών νησιών. Καθώς απλοποιούνται οι διαδικασίες, να σε ευχαριστήσω πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη.